Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017. Με έντονες δραστηριότητες ξεκινάει η εβδομάδα και είστε πάρα πολύ φορτισμένοι. Η ημέρα κυλά με τα επαγγελματικά σας θέματα που να βρίσκουν τη λύση τους. Ερωτικά θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στη διαχείριση του λόγου σας. Είναι καλό καμιά φορά να ακούσετε πρώτα και να λύσετε τις διαφορές σας ήρεμα. Και περνάμε στα ταυράκια μου. Η γλύκα σας αλλά και το ισχυρό ταμπεραμέντο σας βρίσκει σήμερα ιδιαίτερα γοητευτικούς. Ο περίγυρος χαίρεται με τα σχέδιά σας στα ύψη και η επίλυση στον οικονομικό τομέα είναι δεδομένη. Δώστε έμφαση σε μικροκριολογήματα, μικροατυχήματα, οτιδήποτε. Η όψη των πλανητών λίγο επηρεάζει το ανασωπητικό σας σύστημα. Και περνάμε στο δίδυμο. Επικοινωνιακή ξεκινάει η εβδομάδα σήμερα για εσάς, με εσάς που φυσικά πρωταγωνιστές. Αυτό οφείλεται στο ότι ξεπεράσατε τα εμπόδια σας και επιτέλους βρήκατε λύσεις σε οικονομικά θέματα. Ο ερωτισμός σας δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Και πάμε στα καρκινάκια μου. Γλυκά μου φιλαράκια, σήμερα, μιας και ξεκινάτε δυναμικά στον επαγγελματικό τομέα, πρέπει να βρείτε λύση και σε θέματα νομικά, δικαστικά, κληρονομικά. Οι λύσεις θα έρθουν τις επόμενες μέρες. Πρέπει να δώσετε σημασία και λίγο στο τέρι σας, θα σας μαλώσω. Και πάμε στα λιονταράκια μου, η Δευτέρα σήμερα είναι η μέρα καταλήτης για εσάς. Προσοχή στα έκτακτα έξοδα, μιας και το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο υπερβολική. Τα κέρδη σας θα αυξηθούν, μιας και θα δουλεύετε πολύ τον τελευταίο καιρό. Η μέρα είναι κατάλληλη για να δώσετε σημασία στην ερωτική σας ζωή. Και περνάμε στον Παρθένο. Παρόλο που τα πράγματα έχουν στρώσει στη ζωή σας, εσείς είστε ακόμα προβληματισμένοι. Γιατί ρε παιδιά έτσι? Αυτό οφείλεται στις πλανητικές όψεις που ρίχνουν λίγο την αισιοδοξία σας. Προτιμήστε λίγο να χαλαρώσετε και να συμβιβαστείτε με την κατάσταση. Τα καλύτερα έρχονται. Λίγο προσοχή και στο εταιρικό σας σύστημα. Και πάμε στους φίλους μου τους ζυγούς. Πολύ μαχητική η ημέρα σας. Από το πρωί θα πρέπει να προσέχετε πώς διαχειρίζεστε τον λόγο σας, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Οι όψεις του Άρη που βρίσκεται στο ζώδιό σας κάνει μαχητικούς. Επειδή δεν είναι στοιχείο του ζωδίου σας, μιας και ο πλανήτης σας είναι η Αφροδίτη, να φιλτράρετε λίγο καλύτερα τις σκέψεις σας με πολύ θετική ενέργεια. Και πάμε στο Σκορπιό. Το παρασκήνιο αποκαλύφθηκε και τώρα με αρκετούς πλανήτες στο ζώδιό σας συμμάχους, ξέρετε ότι το τοπίο ξεκαθάρισε. Δικάστε σύμφωνα με τον νόμο και να μην γυρνάτε στα παλιά. Εξάλλου το σύμπαν ευνοεί τους θετικούς. Λύστε διαφορές με το τέρι σας. Και πάμε στο τοξότη. Με κέφι και ευθυμία ξεκινάει η εβδομάδα για εσάς φιλαράκια μου. Η κούραση θα περάσει μιας και η παιδικότητά σας είναι στα ύψη. Βρεθείτε κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα που θα σας δώσουν απλόκερα την αγάπη τους. Εξάλλου για εσάς η αγάπη είναι η προσωπική σας μπαταρία. Εδώ θέλω να πω και για τον τοξότη ότι και τα ταξίδια που θέλετε να κάνετε, λίγο έτσι να προσέχουμε να τα οργανώσουμε λίγο καλύτερα. Αυτή η παιδικότητα, εντάξει, είναι καλή για την παρέα. Και πάμε στον εγώ καιρό. Κουβαλάτε μεγάλο φορτίο από τον επαγγελματικό σας τομέα. Παρότι οι δουλειές σας πάνε καλά, σας προβληματίζει το ότι επομίζεστε όλο το βάρο μόνοι σας. Αυτό ισχύει και για τον ερωτικό τομέα. Χαλαρώστε και δώστε προτεραιότητα στον εαυτό σας για να βρείτε τις λύσεις σας. Και πάμε στον υδροχό. Σκεπτικού σας βρίσκει η νέα εβδομάδα, μιας και έχετε αρκετά προβλήματα στο χώρο της εργασίας. Η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για κλείσιμο συμβολέων, αλλά και στο να κανονίσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας. Προσοχή σε χαρτιά που είναι προς υπογραφή. Και πάμε στα ψαράκια μου. Όταν ξεκινάτε την εβδομάδα σας με αυτό τον υπέροχο και υδάτινο χαμόγελό σας, αχ, δεν υπάρχει πιθανότητα να πάει κάτι στραβά. Μην αφήσετε τρίτα πρόσωπα να εισβάλλουν σε επαγγελματικά και ερωτικά ζητήματα. Είστε άξιοι να τα λύσετε μόνοι σας. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.